Θέλω να σας καλωσορίσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του σχολείου μας, κύριε της Δημοτικής Αρχής, κυρία Σύμβουλος της Παιδαγωγικής Ευθύνης, κυρία Γυροπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Φίλοι, γονείς, μαθητές και συνάδελφοι, η σημερινή βραδιά είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιεί το σχολείο μας για τα 60 χρόνια του Νίκου Καζαντζάκη. Επίσημα και το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από 60 χρόνια, το 2017, έχει κηρύξει η χρονιά του Καζαντζάκη. Απόψε, οι μικροί μαθητές μας, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, υπνενετώντας τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, όπου έχουν υποθεί χιλιάδες λέξεις γι' αυτόν, θα σας το παρουσιάσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρουσία σας αποτελεί τιμή για το σχολείο μας. Κυρία Σύμβουλος, κυρία Πολατίδου, ένα χαιρετισμό για τον, από τον Διευθυντή Διεύθυνσης. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Υπεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκεται εκτός Φλόρινας σήμερα και μου ανέθεσα να σας μεταφέρω τις εγκάλιες ευχές για καλή επιτυχία της εκδήλωσης, τα συγχαρητήριά τους στους εκπαιδευτικούς, την κυρία Σελβίνη και τον κύριο Βαλιάγα, που θα μας προσφέρουν μία εκδήλωση λόγου και τέχνης σήμερα. Και ευχαριστούμε πολύ και εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του σχολείου. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί μαθητές, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Αρχικά θα παρακολουθήσετε την ταινία με τίτλο «Η ζωή και το έργο» του Νίκου Καζαντζάκη, ευγενικά παραχωρημένη από το Μουσείο Καζαντζάκη. Στη συνέχεια θα ακούσετε αποσπάσματα έργων του μεγάλου κριτικού δημιουργού από μαθητές της σχολικής μας μονάδας, Συνοδεία Κριτικής Δίαιτης. Ακολούθως θα μιλήσει η Χριστίνα Γυροπούλου, διδάκτορ φιλολογίας, συγγραφέας, επίτιμη σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με θέμα «Το μουσικό στοιχείο», χορός, τραγούδι, ποιήση, μαντινάδες, μουσικά όργανα, στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ορμπάου. Επίσης θα γίνει βιντεοπροβολή με τίτλο «Ο παππούς μου, ο Καζαντζάκης». Και το αφιέρωμά μας θα κλείσει με μουσικό πρόγραμμα από τους καθηγητές του Παρατήματος Αμυταίου, του Οδείου Φλόρινας, το μουσικό και μαθητές σχολείου μας. Ο Νίκος Καζαντζάκης καταγόταν από τους βαρβάρους. Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1883 στο Ηράκλειο του... Ταυτόχρονα με το ξεκίνημα και ο γυρισμός. Κάθε στιγμή πεθαίνω. Γι' αυτό πολλοί γαλάζησαν. Σκοπός της ζωής είναι ο θάνατος. Μα κι αυτοί σας γεννηθούμε, αρχίζει την προσπάθεια να δημιουργήσουμε, να συνθέσουμε, να κάνουμε την ύλη ζωή. Κάθε στιγμή γεννιούμαστε. Γι' αυτό πολλοί γαλάζησαν. Σκοπός της εφήμερης ζωής είναι η αθανασία. Στα πρόσχυρα ζωντανά σώματα, τα δύο τούτα ρέματα παλεύουν. Ο ανήφορος προς τη σύνθεση, προς τη ζωή, προς την αθανασία. Ο κατήφορος προς την αγωσύνθεση, προς την ύλη, προς το θάνατο. Και τα δύο ρέματα πηγάζουν από τα έγκατα της αρχαίγονης ουσίας. Στη ζωή ξαφνιάζει, σαν παράνομη φαίνεται, σαν παραφύση, σαν εφήμερη αντίδραση στις σκοτεινές αιώνιες πηγές. Μα βαθύτερα νιώθουμε. Η ζωή είναι και αυτή άναρχη, ακατάλληλη φόρα του σύμπαντου. Αλλιώς, πού θα υπεράνθρωπη δύναμη που μας εντονίζει από το αγέννητο στο γεννητό και μας γαρδιώνει φυτά, ζώα, ανθρώπους στον αγώνα, και τα δύο αντίδρομα ρέματα είναι άγια. Χρέος μας λοιπόν να συλλάβουμε το όραμα που χωράει και εναρμονίζει τις δύο τεράστιες τούτες άναρχες ακατάλληλες ορμές και με το όραμα τούτο να ρυθμίσουμε το στοχασμό μας και την πράξη.
Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ τον άγχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Να αγαπάς τον καθένα ανάλογα με τη συνεισφορά του στον αγώνα. Μη ζητάς φίλους, να ζητάς συντρόφους. Να είσαι ανήσυχος, αυχαρίστητος, απροσάρμοστος πάντα. Όταν μια συνήθεια καταδύσει βολική, να τη συντρίβεις. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η ευχαρίστηση. Βάλε τάξη, κοιτάξει στο μυαλό σου, στριμμένη αναρχία του κόσμου. Καθαρά χάραξε απάνω στον άψο το σχέδιο της μάχης. Πάλαψε με φυσικές δυνάμεις. Ανάγκασε τις να ζητούν σε σκοπό να ανώτερό τους. Λευτέρωσε το πνεύμα που αγωνίζεται μέσα τους και ελαφρά ένα μίξι με το πνεύμα που αγωνίζεται στα σωτικά σου. Η σιγή, μια φλόγα είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ένα πυρήνο πουλί, πηδάει, από κλαρί σε κλαρί, από κεφάλι σε κεφάλι και φωνάζει. Δεν μπορώ να σταθώ, δεν μπορώ να κάω, κανένας δεν μπορεί να με σβήσει. Δέντρο φωτιά, γίνεται ολομονιά στο σύμπαντο. Από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε, τι νόημα έχει τούτη η ζωή. Σιγή θα πει, καθένας, αφού δεν έχει τη θητεία του, σε όλους τους άθλους, φτάνει πια στην ανώτατη κορφή της προσπάθειας. Πέρα από τα άλλα μάλλον, μέσα στη ψυχή μου, στο διάβαση, ανοίγω το γιατρό και φωτιάζει τη σκέψη μου. Κάτω από τα πόδια σου, φυτρώνω και χαμογελά το χρώμα της ελπίδας. Όλους εσάς, τους μαθητές για τις υπέροχες αναγνώσεις που μας ταξιδέψανε στο έργο του μεγάλου κριτικού. Εγώ θα κάνω μια άλλη παρουσίαση του έργου του, δηλαδή θα διερευνήσω μέσα στο βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά το μουσικό στοιχείο. Βέβαια θα μου πείτε τι δουλειά έχει να κάνουμε τέτοιες μελέτες, γιατί ο Καζαντζάκης, όπως ξέρετε, στηρίζει όλη του τη γραφή στο θετικό αρνητικό, δίκαιο άδικο, σκλαβιά ελευθερία, φως σκοτάδι, άνοδος κάθοδος, και ο χορός έχει και αυτός τέτοια στοιχεία. Τα ανωδικά και τα καθοδικά, την ύλη και το πνεύμα, την αρμονία και τη δυσαρμονία. Θα προσπαθήσω λοιπόν να προσεγγίσω με αυτόν τον τρόπο το έργο του μεγάλου κριτικού. Ο χορός, η μουσική και η ποίηση εντάσσονται στην κουλτούρα των Ελλήνων από αρχαιοτάτων χρόνων. Ήδη στα ομηρικά έπη, στην Οδύσσεια, οι Φαίακες επιδεικνύουν στον Οδυσσέα την επίδοσή του στο χορό. Οι Κύρκοι και οι Καλυψό τραγουδούν υπέροχα και οι Αιδοί παίζουν λύρα. Στη ραψοδία Σίγμα της Ιλιάδας παρουσιάζεται ο χορός της Αριάδνης στα χοροστάσια, όπου χορεύουν οι νέοι και οι νέες. Μιλάμε για ένα χορό που χορεύουν μέχρι σήμερα στην Κρήτη. Η Φιλοξενία, το τραγούδι, ο χορός και το μυρολόι εντάσσονται στη μακραίωνη παράδοση των Ελλήνων. Μιλάμε για τα Μανιάτικα μυρολόγια, έχουμε τον Επιτάφιο του Ρίτσου, έχουμε τους θρήνους της Παναγίας, έχουμε το θρήνο της Εκάβης για το γιο της τον Έκτορα, όπου ο θρήνος έγινε εγκόμιο για το γιο της. Έτσι κάνουν όλες οι επώνυμες και οι ανώνυμες μανάδες διαχρονικά. Αξίζει να προσθεθεί ότι τόσο στην επική ποίηση, όσο και στη λυρική, αλλά και στην αρχαία τραγωδία, στα χωρικά αναδεικνύεται η στενή σχέση της ποίησης, της μουσικής και της όρχησης, της ορχιστικής κίνησης δηλαδή. Ο Καζαντζάκης, όπως ακούσατε, είχε ευρύτατη παιδεία, κλασική και δυτική. Οπότε μπορούμε να ανοιχνεύσουμε στο έργο του το τραγούδι, κυρίως το λαϊκό, τη μουσική, το χορό, τις μαντινάδες και την ποίηση σε πολλά του έργα ως άξονες που συνέχουν τις σχέσεις των κειμενικών του ηρώων.